Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι και σήμερα φίλοι του σχολικού και φίλες του σχολικού τύπου, μέλη του σχολικού τύπου και της Ακαδημίας μας και ιδιαίτερα τον επίτιμο πρόεδρο της Ακαδημίας και επίτιμο, είπα, το μεγάλο ταξιάρχη, κρατεότατο αδελφό Σπυρίδωνα Καμαλάκη. Το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει αυτή την περίοδο σε περισσότερες ενότητες είναι ο αρχαίος και αποδεδειγμένος σχολικός τύπος και τα υποτικά τάγματα. Πολλές φορές μιλάμε για υποτισμό, όχι μόνο στον αρχαίο και αποδεδειγμένο σχολικό τύπο, αλλά και στην Υόρκη. Έτσι λοιπόν, στους δύο από τους τρεις μεγάλους πυλώνες, δηλαδή Μεγάλη Στοά, Υόρκη και Σχολικός Τύπος, οι δύο που ασχολούνται με τους περαιτέρω βαθμούς, έχουμε την ενασχόληση με τα υποτικά. Θα εξετάσουμε λοιπόν την έννοια του υπότη, πώς γίνεται, δικαιώματα, υποχρεώσεις, διαφοροποίηση υπότη εκτός υποτικών ταγμάτων με αυτούς που είναι στα υποτικά τάγματα. Πώς γίνεται ένα υποτικό τάγμα, ποια είναι τα μεγάλα υποτικά τάγματα που έχουν παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο, όπως είναι οι υπότες του Ναού, του Αγίου Ιωάννη και οι τεύθωνες υπότες, ποια είναι οι σχέσεις αυτών των ταγμάτων και του υποτισμού εν γέννη με τον αρχαίο και αποδεδειγμένο σχολικό τύπο, ο οποίος έχει και μία πλειάδα από βαθμούς που έχουν το όνομα υπότης, ξεκινώντας από τον 13ο υπότη της Βασιλικής Αψίδος, 15ος υπότης Ανατολής και Ξύφους, 17ος Ανατολής και Δύσεως, 21ος Νοαχίτης ή Πρόσος υπότης, 25ος του Χαλκαίου Όφεως, 27ος υπότης Ταξιάρχης του Ναού. Εδώ τώρα αρχίζουμε και μπαίνουμε στα ναητικά, στη ναητική ιστορία. Μετά έχουμε τον υπότη του Ηλίου, τον σκότο υπότη του Αγίου Ανδρέα και στον 30ο τον υπότη Καδός, υπότη του Λευκού και Μέλανος Αϊτού. Βεβαίως, και οι επόμενοι δύο βαθμοί του σχολικού τύπου, και ο 32ος και ο 33ος, χωρίς να γράφουν στην ονομασία τους το υπότες, ασχολούνται με την ναητική ιστορία. Παράλληλα, θα περάσουμε και θα δούμε την, ό,τι αφορά τη γνωστή ιστορία με τον Ζακ Ντεμπολέ, τη διάλυση του τάγματος του ναού. Γιατί ο Ζακ Ντεμπολέ κάηκε και μαζί και ο θησαυροφύλακας, ο Σαρνέ. Οι παραδόσεις θα είναι 3/4 η καθεμία και θα συνεχίσουν μέχρι ότου εξαντληθεί το θέμα, που πραγματικά δεν μπορώ να προσδιορίσω πόσες συνέχειες θα είναι. Στο τέλος θα υπάρξει δημοσίευση του συνόλου σε e-book και ταυτόχρονα θα γίνει και εκτύπωση, την οποία όποιος θέλει θα μπορεί να την προμηθευτεί από την Averof 30, το γνωστό Scottish Rite Shop, το οποίο ήδη λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Για να δούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε υποτική τάξη. Εδώ τώρα θέλει προσοχή. Υπάρχει υποτική τάξη με γιώτα και είναι οι υποτικές τάξεις με έψιλον γιώτα, που αυτό είναι λάθος. Δεν είναι υποτικές τάξεις, χρησιμοποιείται μεν, είναι υποτικά τάγματα. Η υποτική τάξη με γιώτα αναφέρεται, για να γίνει πιο κατανοητό, με τη συναγγλική λέξη rank. Δηλαδή είναι
ένας βαθμός μέσα στην κοινωνική και πολιτική ιεραρχία. Ενώ αντίθετα, το υποτικό τάγμα είναι order και είναι σύνολο από υπότες και όχι μόνο, και εδώ πέρα θα δούμε και ομοιότητες, δηλαδή ένα υποτικό τάγμα, ας πάρουμε το πιο γνωστό και εύκολο, στη διοίκηση είναι υπότες του ναού. Είχαν λοιπόν υπότες, είχαν ακολούθους, είχαν τουρκοπούλους, είχαν βοηθούς, είχαν τεχνίτες, είχαν. Η διοίκηση όμως ήταν μόνο στους υπότες. Και αυτοί εξέλεγαν τον μεγάλο διδάσκαλο. Αλλά αυτά θα τα δούμε. Μια φορά και έναν καιρό δεν υπήρχε υπότες. Ενώ υπήρχε Αδάμ και Εύα, υπότες δεν υπήρχε. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι πώς δημιουργείται κάποιος υπότες. Είναι μια καταπληκτική σκηνή στην ταινία Excalibur, όπου ο Αρθούρος έχει τραβήξει το Excalibur από το βράχο, πολιορκεί ένα κάστρο και κερδίζει την πολιορκία και λέει στον ηγεμόνα του κάστρου «παραδώσου». Και του λέει αυτός «πώς θα παραδοθώ σε σένα που δεν είσαι ούτε υπότης». Και σκύβει μπροστά τον εχθρό του και λέει «τότε κάνε με». Είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή που μας βάζει στη σκέψη πώς γίνεται κανείς υπότης. Σε αυτό η απάντηση είναι απλή. Υπότης γίνεται με μία εξωτερική τελετή υποχρεωτική που κατελάχιστον είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί τον υπότη να τον χτυπήσει με το ξύφος στον δεξί του ώμο. Εδώ λοιπόν ποιος μπορεί να είναι αυτός. Υπότης δημιουργείται από υπότη κατ' εντολήν άλλου, βασικά χρειάζονται τρεις υπότες. Κατ' εντολήν όμως δεν μπορούν να αυτεξούσια. Αν είναι τρεις υπότες μαζί, κατ' εντολήν του βασιλέως. Ή στη συγκεκριμένη περίπτωση, και μετά θα τα δούμε, του έχοντος ηγεμονικά δικαιώματα. Ή αρχηγού εκκλησίας. Οι πρώτοι υπότες δεν ήταν όλοι από τον βασιλέα. Ήτανε από κάποιους που είχαν ηγεμονικά δικαιώματα και όλους εσφαλμένους, κατά την προσωπική μου άποψη πάντοτε, λένε ότι υπάρχει σχέσεις με τους υπήστες Ρώμης και τους υπείς των αρχαίων Αθηνών. Για να δούμε όμως. Αν αυτό ήταν σωστό, θα έπρεπε οι προϋποθέσεις που υπάρχουν για να γίνει κάποιος υπότης, και προσοχή, δεν μιλάμε ακόμα για τα υποτικά τάγματα. Είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν υποτικά τάγματα. Κανένα υποτικό τάγμα, τίποτα. Υπάρχει βασιλεύς και υπάρχουν οι έχοντες ηγεμονικά δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι κύριοι περιοχών που ασκούν εξουσία. Όπως είναι ο Βούκας, όπως είναι ο Βαρόνος. Και ανάλογα τώρα στη χώρα είναι ο Έρλ, ο Μαρκίσιος, ο Λάντγκραφ και πάει λέγοντας. Και σε κάθε χώρα ο κούρσος ονόρουμ είναι διαφορετικός. Το βασικό είναι ότι είναι πρώτα έρχεται ο βασιλεύς, ο Crown Prince, έρχεται ο Crown Prince, είναι ο επόμενος για να παραλάβει την βασιλεία.
Σε κάποιες χώρες δεν λέγεται Crown Prince, αλλά ανάλογα που έχει τοποθετηθεί, όπως είναι ο Δούκας της Ουαλίας, θεωρείται ότι είναι ο επόμενος βασιλεύς. Όπως στη Γαλλία, αυτός ο οποίος ήταν ο κύριος του Ντολφίν, που είναι μια πόλη στη Γαλλία, θεωρείται ότι μετά θα διαδεχθεί τον βασιλέα και από εκεί βγήκε και το Δολφίνος. Έτσι και εμείς το κάναμε Δελφίνος, γιατί όντως Δολφίνη είναι το δε, και λέμε οι διάφοροι Δελφίνοι. Είναι πολύ επικίνδυνο να είσαι Δελφίνος, γιατί τα ψαρκοτούφια τελευταία είναι πολύ μητερά. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε τώρα και γυρνάμε πίσω. Πάμε στην αρχαία Αθήνα. Στην αρχαία Αθήνα η Ιππής ήταν μία από τις τάξεις τις κοινωνικές της πόλεως. Και ήταν οι πεντακοσιομέδυμνοι, αυτοί που είχαν το ετήσιο εισόδημα 500 μεδύμνους, και αμέσως μετά ήταν οι Ιππείς. Αυτοί, άρα λοιπόν, έπρεπε να έχουν μία περιουσία και κατελάχιστον να συνεισφέρουν ένα άλογο την περίοδο του πολέμου. Πουθενά λοιπόν δεν φαίνεται κάποια ποιότης εσωτερική σε αυτούς, αρκεί να έχει τους χρήματα. Και το σκεπτικό βέβαια της πόλης των Αθηνών ήταν ότι η πόλη χρειάζεται όπλα, αυτοί που μπορούν και καλύπτουν τις ανάγκες της πόλεως, θα είναι και εξέχοντες. Καμία σχέση όμως δεν έχει αυτό με την έννοια του υπότε, όπως αυτή δημιουργήθηκε από το 800 και μετά και κυρίως πολύ μετέπειτα στα υποτικά τάγματα. Εκεί αυτό το οποίο μετράει είναι η εσωτερική κατάσταση, δηλαδή τι αξίες έχει να προσφέρει, παράλληλα βέβαια και με τη στρατιωτική του εκπαίδευση. Έτσι θα μπορούσε να γίνει υπότης ένας ο οποίος δεν είχε μία δραχμή. Ούτε ένα φρυδερίκιον. Πράγμα που στην Αθήνα ήταν αδύνατο, δεν θα μπορούσε να γίνει. Μετά, ένα σημαντικό κομμάτι της υποσύνης, μετέπειτα, είναι το θέμα του θρησκεύματος. Μόνο ο χριστιανός μπορούσε να είναι υπότης. Έτσι λοιπόν συνδέεται η υποσύνη με τη θρησκεία που έχει ο υποψήφιος και με την προσωπική του εσωτερική κατάσταση. Θα την πούμε αυτή ποια είναι. Περαιτέρω υπάρχει μία τελετή, ενώ θρησκευτικής φύσεως τότε, και ενώ αντίθετα στην Αθήνα ήταν ένα λογιστικό θέμα, πόσα δηλώνεις στην εφορία, τόσα, μπράβο. Έχεις και λογατάκι, έχω και λογατάκι, άρα είσαι υπέρ. Τα χασες, σταματάς να είσαι υπέρ. Κάνει οικονομία και όταν τα ξαναμαζέψεις εδώ είμαστε. Με αυτό το σκεπτικό δεν μπορώ να πω ότι βρίσκονται μαζί και βεβαίως να ξεκαθαρίσουμε και ένα άλλο. Ότι πολύ μετέπειτα ο υπότης ήταν τίτλος ευγενίας. Ήταν ένα sui generis, μια sui generis κατάστασης μεταξύ απλού πολίτη, commoner και ευγενός. Πάμε τώρα στη Ρώμη. Παρόμοιο ήταν και στη Ρώμη. Αυτός ο οποίος, δηλαδή με την Αθήνα, αυτός ο οποίος μπορούσε να προσφέρει έναν ύπο. Μάχημα.
Συνήθως αυτό σήμαινε ότι είχε και χρήματα. Εδώ λοιπόν για μένα πρέπει να διαφοροποιηθεί τελείως και να αναζητήσουμε αλλού τη σκέψη για τη δημιουργία υπατών. Κυρίως το θέμα ήταν διοικητικό. Ας φανταστούμε λοιπόν κάθεται στον πύργο του, στο κάστρο του, ένας ηγεμόν, δεν το βάλουμε και πολύ μεγάλο, ένας βαρόνος. Και έχει να διαφεντεύσει μία περιοχή όπου γίνονται φασαρίες, υπάρχουν ληστές. Τακτικός στρατός δεν υπήρχε. Όταν υπήρχε θέμα πολέμου, έπρεπε να μαζέψει τους χωρικούς. Δικαστές γύρω δεν υπήρχαν. Αστυνομία και ανακριτικοί υπάλληλοι δεν υπήρχαν. Χρειαζόταν λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι σε θέση να εκτελέσει πολλά διοικητικά καθήκοντα μαζί. Εκεί λοιπόν ψάξανε και είπαν σαν τι θα έπρεπε να ήταν αυτό το παιδί. Πρώτα απ' όλα να είναι ηθικό στοιχείο. Εκεί είπανε αφεντικό, με αυτό που λες ούτε μασόνο δεν βρίσκεις. Και να το προσπαθήσουμε ρε παιδιά. Να είναι λίγο ηθικό στοιχείο και να ξέρει όπλα, να χειρίζεται τα όπλα. Και βεβαίως να μπορούμε να τον δεσμεύσουμε με τα φυσικά. Αυτό σε όλο τον μέσο αιώνα ήταν σημαντικό. Πώς μπορούσες να είσαι σίγουρος ότι κάποιος θα κρατήσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Ούτε χαρτιά πιάναν, ούτε τίποτα. Έτσι. Τι έπιανε? Ο φόβος της, μετά το θάνατο τιμωρίας. Γι' αυτό λοιπόν και ήταν η όρκη. Το πιο σημαντικό πράγμα λοιπόν που έχουμε στον μέσο αιώνα και από εδώ που τα λέμε έφτασε μέχρι την εποχή μας όπου οι μάρτυρες ομνύουν πάνω στο Ευαγγέλιο μέχρι που άλλαξε και είναι στην συνείδησή τους και ψευδορκούν το ίδιο όπως και πριν, δεν αλλάζει κάτι. Έτσι λοιπόν ο φόβος αυτός ήταν που έδεσε ότι ο υποψήφιος για υπότις πρέπει να είναι χριστιανός. Ορκίζεται πίστη στον ηγεμόνα, η οποία δίδεται μεταξύ των δύο χεριών. Ο ηγεμόνας κάνει έτσι τα χέρια του, βάζει ο άλλος τα χέρια μέσα, το κλείνει και αυτό είναι, κλείνει η συμφωνία της υποτέλειας. Ορκιζόταν λοιπόν πίστη και ο μόνος που μπορούσε να τον απαλλάξει από αυτόν τον όρκο ήταν ο ίδιος ο ηγεμόνας ή ο ανώτατος εκκλησιαστικός. Δηλαδή ο Πάπας μπορούσε να σε απαλλάξει από τον όρκο που είχε δώσει, πράγμα που θα δούμε εν καιρό, που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ την εποχή των Σταυροφοριών, όπου όταν τους έπιανταν εχμαλώ τους, τους υπότες, έδιναν όρκο ότι δεν θα γυρίσουν να ξαναπολεμήσουν τους αρακινούς και τους αφήνουν ελεύθερους. Θέλαν όμως να τον παραβούν τον όρκο, αλλά φοβόντουσαν και την κόλαση. Οπότε κάνανε ένα ταξίδι στη Δύση ή το στέλνανε το αίτημα με τα ανάλογα χρήματα και ερχόταν η απάντηση ότι σε αποδεσμεύω από τον όρκο. Και κάνανε πάλι τα ίδια. Ήταν κάτι που είπε ο Σαλαντίν. Σε έναν πολύ καλό ναήτη που είχε πιάσει και του λέει τρεις φορές τον έχεις πάσει τον όρκο σου, τι να σε κάνω, του κόψε το κεφάλι και εσύ να σε.
βλέπετε ότι η επιορκία, η έλλειψη σταθερότητος και ότι προσπαθούμε να περάσουμε πίσω από τις τρυπούλες του νόμου, έστω και του ηθικού, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι γινόντουσαν υπότες, ποια ήταν τα καθήκοντά τους? Διερευνητικά. Παίρνανε το αλογάκι τους, έτσι, και περιδιαβαίνανε την ύπαιθρο χώρα. Εκεί μπορούσαν οι χωρικοί να πούν τα παράπονά τους. Ποιος τους είχε κάνει τι, υπήρχαν ληστές, υπήρχε ο φορεοσπράκτορας που ήταν κακός. Μέχρι τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει βρεθεί και καλός φορεοσπράκτορας και αυτό έχει συνεχίσει, είναι μια παράδοση. Τότε υπήρχε άσκηση των ανακριτικών καθηκόντων και δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν έχουμε πρώτα διερεύνηση και μετά έχουμε ανάκριση. Μετά έχουμε σύλληψη, είχαν δικαίωμα των συλλάβων, εκδίκαση της υποθέσεως και επιβολή της ποινής. Ο υπότης λοιπόν εκείνη την εποχή ήταν ένα διοικητικό πολυκατάστημα. Περιδιάβαινε και φρόντιζε ώστε η ειρήνη του ηγεμόνα, έτσι, του διοικητή, the peace of the governor ή the peace of the king, αυτό έχει μία σημασία, χρησιμοποιούσαν τον όρο the peace of, ανάλογα με ποια δικαιώματα είχαν θυγεί. Παραδείγματος χάρη στους κεντρικούς δρόμους που ένωναν τις πόλεις ήταν the peace of the king. Ήταν υπό την εξουσία του βασιλέως και τα εγκλήματα που γινόντουσαν εκεί εκδικαζόντουσαν από τον βασιλέα και τελεί το ποινή. Όταν ήσουν σε σοκάκια ήταν άλλο πράγμα. Αυτά είχε ένα ενδιαφέρον να τα δει κανείς. Και βεβαίως είχαν το δικαίωμα να φέρουν ξύφος. Ξέρετε, σήμερα είναι εύκολο. Πας κάπου, παραγγέλνεις ένα ξύφος, πας σε ένα μαγαζί, αγοράζεις, το βάζεις και τις ντάλια, κάνεις βόλτες και πολύ το χαίρεσαι. Εκείνη την εποχή, αν ένας χωρικός είχε όπλο, ήταν λόγος για θανατική ποινή. Έτσι λοιπόν, το ξύφος παρουσιαζόταν νόμιμα στο πλευρό του υπότε. Και πού γραφόντουσαν όμως όλα αυτά? Και εδώ επίσης κάτι πρέπει να δούμε. Να δούμε ότι εκείνη την εποχή που μας φαίνεται ανοργάνωτη, ήταν τρομερά οργανωμένη. Υπήρχε πλήρης καταγραφή. Κυρίως δε, έχουμε δύο πηγές σήμερα που παίρνουμε γνώση του τι γινόταν και του τι είχε συμφωνηθεί. Η μία πηγή είναι η τέχνη. Βλέπουμε από τις γραβούρες της εποχής, από τα πορτρέτα της εποχής, από τις απεικονίσεις της εποχής, κάποιες τελετουργίες. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι πάντοτε υπάρχει, ότι μπαίνει, τίθεται το ξύφος πάνω στον δεξί όμο και ότι ο άλλος είναι γονατιστός. Εδώ υπήρχε και ένα θέμα όμως, έτσι. Δεν γονάτιζε ο ηγεμόνας αν ήταν αχρηστή υπότες. Διότι οι υπότες, όλοι οι υπότες δεν ήταν ηγεμόνες και όλοι οι ηγεμόνες δεν ήταν υπότες. Έτσι λοιπόν, τελευταία, αυτό το είδε ο ερευνητικός Άριος Πάγος υπότες καθώς, έχουμε τον μεγάλο μάγιστρο των υποτών του, των τευτώνων υποτών, σε χρήση, σε δημιουργία υπότη, ο οποίος όμως είναι ηγεμόν και αυτός είναι όρθιος. Διότι κανείς δεν θα γονατίσει όταν έχει
μεγαλύτερο αξίωμα στον κόρσος χονόρου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε. Στην Ελλάδα δεν τα μαθαίνουμε, δεν ασχολούμεθα. Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία πραγματικότητα και ασχολούνται και τα μαθαίνουν και γι' αυτό και πολλές εκφράσεις απαντώνται στην Αγγλική. Τι έκανε ο υπότης συνήθως? Συνήθως πήγαινε το ξύφος του, το οποίο ήταν πατροπαράδοτο. Ο πατέρας συνήθως άφηνε το ξύφος να το πάρει ο γιος, ο οποίος όμως δεν γίνονταν υπότης από μόνος του. Είχε δικαίωμα να φυλάει το ξύφος, δεν είχε δικαίωμα να το φέρει, μέχρι να δοθεί σε αυτόν που θα τον έκανε υπότη και αυτός θα τελούσε μία τελετή εξαγνισμού και θα του το παρέδιδε. Και από εκεί και πέρα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Πού τα βρίσκαμε τώρα όπως εμείς αυτό? Είδαμε ότι η τελετή, ξέρουμε πώς έγινε. Και εδώ σας πω και κάτι άλλο. Τελευταία, γιατί οι έρευνες είναι συνεχείς. Είδαμε και πώς γίνεται το χρήσμα, που είναι τελείως διαφορετικό, όχι του υπότη, αλλά του βασιλεία, κατά το 1200. Με λάδι, όχι στο κεφάλι. Το 1200 το κεφάλι δεν το είχαν ακόμα σε πολλή εκτίμηση. Έτσι κι αλλιώς τα πιο πολλά ήταν άδεια. Στο δεξί χέρι και ανάμεσα στους ομοπλάτες πίσω. Εκεί που στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε στα άμφια που φοράει ο ιερέας, που είναι η Παναγία ή κάποια εικόνα. Εκεί λοιπόν έμπαινε το χρήσμα μόνο στους βασιλείς εκείνης της εποχής. Αλλά να δούμε πού ξέραμε ότι ο Χ έγινε υπότης. Υπήρχαν καταγραφές και κυρίως αυτές οι καταγραφές ήταν στα pipe rolls. Ποια είναι τα pipe rolls? Είναι κύλινδροι και γι' αυτό ονομάστηκαν έτσι, γιατί βιάζονται έτσι σαν σωλήνες, στα οποία ήταν η καταγραφή των πραγμάτων. Των ελεγκτών, των οικονομικών ελεγκτών του βασιλείου. Εκεί λοιπόν φαινόταν οποιοδήποτε έξοδο είχε γίνει και ταυτόχρονα ποια δικαιώματα έπαιρνε ο κάθε ένας μέσα στο βασίλειο. Έτσι, ενδεικτικά, ξέρουμε ότι για τον Ερίκο τον δεύτερο της Γερμανίας κατά την στέψη του χρησιμοποιήθηκε το τεντέουμ. Γιατί? Διότι είναι καταγεγραμμένο ότι πληρώθηκαν οι μουσικοί για τη στέψη του βασιλέως να παίξουν το τεντέουμ. Άρα ξέρουμε και το μουσικό κομμάτι με το οποίο έγινε η χρήση. Τέτοια λεπτομέρεια υπήρχε. Εάν δεν πάμε στη Βενετία είναι καταπληκτικό, όπου εκεί είναι καταγεγραμμένα, βέβαια πολύ πιο μετά, πάμε για το 1600, είναι καταγεγραμμένα ποια καράβια μπαίνουν. Ελέγχονται ένας-ένας στο όνομα του πληρώματος. Μένουν 40 μέρες έξω, γι' αυτό εξού και καραντίνα. Αν κάποιος πέθανε, από τι πέθανε? Οι γένες, πλήρης καταγραφή. Κτηματολόγιο. Σε όλη την Ευρώπη υπήρχε καταγραφή από εκείνες τις εποχές. Έχει το χωράφι που είναι εκεί, από εκείνη την πέτρα που πάει στο άλλο κτλ. Η πιο αχαρτογράφητη περιοχή δυστυχώς
ήταν η Ελλάδα μας. Τέλος πάντων. Αυτός λοιπόν χοντρικά είναι ο υπότης, ο οποίος μετέπειτα αρχίζει το τυπικό της τελετουργίας και εμπλουτίζεται. Αρχικά λοιπόν ήταν με το ψήφο στο νόμο, πράγμα το οποίο κρατάει σήμερα η μοναρχία της Αγγλίας, όπου η βασίλισσα ή όποιος έχει εξουδετερωθεί από αυτήν, πολύ συχνά η πριγκίπισσα Άννα, θέτει το ξύφος πάνω στον νόμο και έγινε ο άλλος υπότης και λαμβάνει τον τίτλο του Sir. Κοινός τίτλο κυρίου, δηλαδή αυτεξουσίου. Μετέπειτα υπήρχε θρησκευτική τελετή και η χρήση των υποτών γινόταν μόνο σε μεγάλες γιορτές της υποσύνης. Να θυμίσω από τον κύκλο του Αρθούρου που την ημέρα της Πεντηκοστής μαζευόντουσαν και τα λοιπά. Και υπάρχουν και τεκτονικοί βαθμοί που λέει την ημέρα τάδε κάθε χρόνο πρέπει να μαζεύονται όλοι οι έχοντες σε αυτόν τον βαθμό. Κυρίως αυτά είναι για να τελεστούν οι εισδοχές ή όπως στα δικά μας συντάγματα του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου, υποχρεωτικά οι εκλογές του Υπάτου Συμβουλίου είναι κατά μήνα Δεκέμβριο. Γι' αυτό έχω πει ότι αυτά πρέπει να τα διαβάζουμε, είναι πηγές. Πηγές. Έτσι λοιπόν πήγαινε το ξύφος, έμπαινε πάνω στην Αγία Τράπεζα, αυτός έκανε ολονυχτία, ο υποψήφιος, και πολλές φορές γινόντουσαν και προσπάθειες να τον βγάλουν από την ολονυχτία. Ήταν σαν μία δοκιμασία. Πηγαίναν και του λέγανε «Φύγε! Πήρε φωτιά το σπίτι σου! Πήγαινε να σβήσεις τη φωτιά!» Εάν έβγαινε από την εκκλησία, είχε τελειώσει. Ό,τι και να ακούσει, πέθανε το παιδί σου. Λοιπόν, και έχουμε τέτοιες περιγραφές, όπου εφόσον ο υποψήφιος παρέμπαινε, στην πρωινή λειτουργία γινόταν και η χρήση του και του διδότανε πλέον άμωμο το ξύφος. Μία πιο σύγχρονη ιστορία που αναφέρεται στο Δουμά και στους τρεις σωματοφύλακες είναι ο Νταρταγιάν, ο οποίος είχε φυλάξει το ξύφος του πατέρα του όταν θα γινόταν δεκτός στους σωματοφύλακες, που ήταν επίσης μία ιδιόρυθμη τάξη, χωρίς να είναι υπότες. Που έδωσε για να του το δώσουν. Παρουσιάζεται και στις πιο πολλές ταινίες, όπως σας έχω πει πολλές φορές. Υπάρχουν ταινίες από τις οποίες βλέπουμε ωραία πράγματα. Ένα καταπληκτικό βιβλίο που αναφέρεται στην τελετουργία στέψεως των βασιλέων κατά τον 11ο και τον 10ο αιώνα. Πλέον ή επιστημονικό, πολύ ιστορικό, πολύ ωραίο, ξεκινάει με τους Monty Pythons και λέει, κοιτάξτε λέει το κομμάτι στην ταινία με τους Monty Pythons, όπου ο Αρθούρος πηγαίνει στην Ήπεθρο, χώρα κάτι ζητάει και εκεί πέρα είναι ένας χωριάτης, ο Δαβίδ με την γυναίκα του. Του λέει κάντε αυτό και του λέει Δαβίδ και γιατί να σου το κάνω. Λέει γιατί είμαι βασιλιάς. Και ποιος λέει ότι είσαι βασιλιάς. Λέει γιατί μου έδωσε το σπαθί η κυρά της Λίμνης. Και έγινες λέει βασιλιάς επειδή σου έδωσε μία γυναίκα από τη Λίμνη ένα σπαθί.
Τι πράγματα είναι αυτά? Πέρασες από συντακτική συνέλευση, ψηφίστηκες. Εγώ δεν αναγνωρίζω κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν, αυτά που εμείς μπορούμε να τα ακούσουμε και να γελάσουμε είναι οι βάσεις του σημαντικού έργου αυτού που σας είπα, του βιβλίου, που λέει πράγματι πώς γινόταν ένας βασιλεύς, ποια ήταν η τελετουργία. Και σε πολλαπλές σελίδες, με καμιά τρακοσαριά σελίδες, τις αναφέρει. Είδαμε λοιπόν εντάχει τα θέματα του rank, του order, τα δημιουργία τώρα των υποτών. Την είδαμε να δούμε την δημιουργία των υποτικών ταγμάτων. Μέχρι τώρα είδαμε ότι υπάρχουν υπότες. Αυτοί είναι υπότες που βρίσκονται σε έναν ηγεμόνα. Πέθαινε ο ηγεμόνας. Συνέβαινε συχνά. Τι γινόταν αυτοί οι υπότες? Μαύρο φίδι που τους έφαγε. Διότι δεν είχαν δουλειά. Προσφέραν τις υπηρεσίες στον χι ηγεμόνα και από αυτό τραφώντουσαν. Τους κάλυπτε τα έξοδα. Στέγη, φαγητό, όπλα. Όταν πέθαινε ή αν υπήρχε πόλεμος και τον έχανε, είχαν δύο δυνατότητες. Ή να πάνε σε άλλον ή να πάνε για καλόγερη. Άλλο δεν υπήρχε. Και κάτι που δυστυχώς γινόταν ιδίως στην Γερμανία, μετά γινόντουσαν ληστές. Και είναι η περίφημη Raub Return. Τι κάνανε? Τις στείλανε σε διαβάσεις, κυρίως γεφύρια, και λέει δώσε μου τόσα για να σε αφήσω να περάσεις. Να σας θυμίσω, χωρίς βέβαια να είναι απλώς για το θέμα της γέφυρας, όπου ο Λάνσελοτ περίμενε τον Αρθούρο σε μία γέφυρα και του έλεγε δεν σε αφήνω να περάσεις. Και είναι πολύ σημαντικό, προσπαθούσαν στο Μεσαίωνα να έχουν liberté de passer, ελευθερία να περάσει κανείς, διελεύσεως, και μετά αυτό πήγε και πιο πέρα, liberté de penser, ελευθερία της σκέψεως, που το δεύτερο κομμάτι δεν έχει σχέση με το Μεσαίωνα, αλλά έχει σχέση με τον διαφωτισμό και βεβαίως με τον αρχαίο και αποδεδειγμένο σκοτικό τύπο. Ποιος θα μπορούσε να φτιάξει ένα τάγμα που να μαζέψει αυτούς τους υπότες που να μην φοβόνται πλέον ότι πέθανε ο αρχηγός και τώρα τι θα γίνουμε? Τα μεγάλα λοιπόν τάγματα έγιναν όταν χρειάστηκε η δημιουργία σιδηρόφρακτου στρατού. Ήταν τα πάντσαρ της εποχής. Ήταν τα τάγκς. Μπορούσε να το κάνει μόνο ο βασιλεύς, προσέξτε. Πλέον το τάγμα, το υποτικό, δεν μπορεί να το κάνει ένας απλός ηγεμόν. Όχι. Πρέπει να είναι βασιλεύς. Ή αρχηγός εκκλησίας. Πάπας, πατριάρχες, μόνο αυτοί. Άρα λοιπόν έχουμε πλέον ότι ξεφεύγουμε από την περιφερειακή διοίκηση που ήταν ο απλός υπότης και πηγαίνουμε στην κεντρική διοίκηση, ένα κεντρικό τάγμα το οποίο έχει μονιμότητα, έχει δομή, έχει καταστατικό τρόπο ζωής και κυρίως δημιουργεί ασφάλεια στους υπότες ότι θα υπάρχει. Εκεί ο υπότης χάνει την προσωπική του περιουσία, πηγαίνει στο τάγμα και το τάγμα αναλαμβάνει βεβαίως, όπως και πριν, όλα τα έξοδα του υπότη. Τα βασικά υποτικά τάγματα, τα οποία δημιουργήθηκαν πάνω σε αυτό το μοτίβο,
με σημαντικές όμως εσωτερικές διαφορές, είναι γύρω στο 1100 οι υπότες του Ναού, οι υπότες του Αγίου Ιωάννου και οι τεύτονες υπότες, τους οποίους θα παρακολουθήσουμε την επόμενη Τετάρτη. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και σταματάει η μαγνητοσκόπηση για να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις.